Στο βίντεο αυτό θα περιγράψουμε τη διαδικασία αλλαγής κωδικού Wi-Fi του Huawei ONT Router. Για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του router, θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυό μας, είτε μέσω καλωδίου Ethernet, είτε μέσω Wi-Fi. Αφού ανοίξουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μεταβαίνουμε στη διεύθυνση 192.168.10.254. Τα στοιχεία username και password που θα χρειαστούμε βρίσκονται στο πίσω μέρος του router. Κατά την πρώτη σύνδεση, θα εμφανιστεί ένας οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Στην καρτέλα Wi-Fi Configuration εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις των δύο ενεργοποιημένων Wi-Fi του router μας. Τα δύο δίκτυα Wi-Fi εκπέμπουν σε διαφορετικές συχνότητες, 2.4 GHz και 5 GHz. Έχουν όμως ίδιο όνομα δικτύου και ίδιο κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το δίκτυο που εκπέμπει στα 5 GHz. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το όνομα ή και τον κωδικό για όποιο από τα δίκτυα θέλουμε ή και να απενεργοποιήσουμε κάποιο από αυτά. Πατώντας Next, μεταβαίνουμε στην καρτέλα Account Management, όπου θα χρειαστεί να αλλάξουμε και τον κωδικό που χρησιμοποιήσαμε για να συνδεθούμε στο περιβάλλον διαχείρισης. Πληκτρολογούμε τον κωδικό που εντοπίσαμε στο πίσω μέρος του router και ακολούθως συμπληρώνουμε και επιβεβαιώνουμε τον κωδικό που θα επιλέξουμε. Εάν δεν επιθυμούμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή, πατάμε Skip. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορης εκκίνησης, πατάμε Return to Homepage. Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που μεταβαίνουμε στο περιβάλλον διαχείρισης, θα πρέπει να συνδεθούμε με τον κωδικό που ορίσαμε την πρώτη φορά, εάν τον έχουμε αλλάξει. Στο Homepage εντοπίζουμε και επιλέγουμε το Wi-Fi Configuration. Αφού εμφανιστούν τα στοιχεία του Wi-Fi, μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε, να αλλάξουμε δηλαδή το όνομα ή και τον κωδικό για όποιο από τα δίκτυα θέλουμε ή και να επενεργοποιήσουμε κάποιο από αυτά. Κάνοντας κλικ στο Save, οι αλλαγές αποθηκεύονται και έτσι θα μπορούμε να συνδεθούμε ξανά στο ασύρματο δίκτυό μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αποθηκεύσαμε. Για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Για πληροφορίες, προσφορές και τεχνική υποστήριξη, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter ή καλέστε το κέντρο επαφής πελάτη 132.